Πού είστε παιδές, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix της Ίμολα στην Ιταλία ή στο Σαν Μαρίνο, αναλόγως πως το βλέπει ο καθένας. Στην πίστα της Ferrari ερχόμαστε μετά από ένα καλό αποτέλεσμα που είχαμε στην Κίνα. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε σήμερα με εξίσου καλή εμφάνιση σε ένα Grand Prix που έχει και sprint race αλλά και κανονικό Grand Prix. Ελπίζουμε για την καλύτερη εμφάνιση να συνεχίσουμε την ανωδική πορεία της McLaren που... Ελπίζω ότι η εμφάνισή μας στη Βραζιλία ήταν απλά τυχαία και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τις δύο καλές εμφανίσεις που είχαμε στην Αυστραλία και στην Κίνα. Αναβαθμίστε σιγά σιγά το μονοθέσιό μας, θα κοιτάξουμε και λίγο στο σασί αλλά και στην αεροδυναμική να το εξελίξουμε. Στον κινητήρα έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να το εξελίξουμε δυστυχώς το μονοθέσιό μας, ειδικά στο ERS αλλά και στην ισχύ του κινητήρα. Αλλά πρώτα πρέπει να καλύψουμε τις αναβαθμίσεις που δεν έχουν πετύχει. Παραμένουμε η τέταρτη καλύτερη ομάδα στο grid μας, πλησιάζει η Alpine πάρα μα πάρα πολύ. Άλλη μια αναβάθμιση που δεν έχει πετύχει είναι στο σασί, θα πρέπει να την ξανακουμπώσουμε και θα ελπίσουμε, βασικά όχι θα ελπίζουμε, ξέρουμε ότι στο επόμενο Grand Prix θα είναι έτοιμη. Βλέπετε εδώ τα εξαρτήματα που έχουμε στον κινητήρα, θα συνεχίσουμε με το ίδιο κινητήρα που είχαμε χρησιμοποιήσει και στην Βραζιλία και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Θα πάμε τώρα στις κατακτήρες δοκιμές, που στις κατακτήρες δοκιμές μας έχει πιάσει βροχή και όπως δείχνουν τα πράγματα δεν τα πάμε καθόλου καλά για άλλη μία φορά στις κατακτήρες δοκιμές. Τώρα το δίνω ότι ναι και λόγω της βροχής, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετή αυτή η δικαιολογία μόνο η βροχή. Φαίνεται ότι οι Codemasters δεν θέλουν να διορθώσουν το παιχνίδι τους και δεν περιμένουν να το διορθώσουν. Ένα από τα χειρότερα παιχνίδια που έχουν κάνει ποτέ είναι το F1 2022 και δεν το συνιστώ σε κανέναν, θα είναι τζάμπα τα λεφτά και τζάμπα ο εκνευρισμός να παίζετε αυτό το παιχνίδι. Φτάνουμε τώρα στην τελευταία μας προσπάθεια, κάναμε 5 προσπάθειες στο Q1 και τώρα είμαστε στην 6η προσπάθεια, στην τελευταία θέση παρακαλώ. Βλέπετε εδώ, φτάνουμε στις τελευταίες στροφές, θα βγούμε τώρα από την τελευταία στροφή και διορθώνουμε λιγάκι το χρόνο μας να δούμε αν θα διορθώσουμε και λίγο την θέση μας. Φτάνουμε στην ευθεία τερματισμού, θα περάσουμε τώρα την γραμμή τερματισμού, περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα και είναι 19η θέση, προτελευταία θέση. Κρίμα, μεγάλο κρίμα αυτό για εμάς. Λάντο Νόρις κατάφερε και πέρασε στην επόμενη φάση, βέβαια 1,2 δευτερόλεπτα πιο αργός ο Λάντο Νόρις και εγώ 2,3 δευτερόλεπτα. Κακή εμφάνιση, βέβαια και στη Βραζιλία δείχναμε ότι μπορούσαμε να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα, τελικά δεν το φέραμε. Στην Κίνα όμως πάλι από τις τελευταίες θέσεις καταφέραμε και φέραμε ένα πάρα μα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Στο sprint race ευτυχώς είναι στεγνό και θα μπορέσουμε έτσι να τρέξουμε όπως μας αρέσει, ειδικά σε αυτή την πίστα δεν μου αρέσει καθόλου η βροχή. Όπως και να έχει, παρόλο που τελευταία τα πάμε καλά στη βροχή, δεν θέλω με τίποτα τη βροχή σε αυτή την πίστα. Είναι μια πίστα που γενικά γλιστράει πάρα μα πάρα πολύ. Άμα έχεις και βροχή, είναι ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση. Είχαμε αγώνες στο παρελθόν με βροχή στη συγκεκριμένη πίστα, αλλά δεν το θέλω με τίποτα. Το απεκθάνομαι εντελώς. Δεν το θέλω με τίποτα. Πάμε να δούμε το grid από ποια θέση ξεκινάει ο κάθε οδηγός και... Πού είναι ο καθένας. Sebastian Vettel στη δεύτερη θέση, πρώτος ο Max Verstappen, οι δύο Red Bull πρώτη φορά που έχουν πρώτη σειρά εκκίνησης και να δούμε πώς θα τα πάνε, ποιος θα κερδίσει. Ο Verstappen θέλει οπωσδήποτε επιτέλους μια νίκη, βέβαια στο sprint race την πήρε και στο προηγούμενο Grand Prix, στον κανονικό αγώνα το χρειάζεται αυτή την μια νίκη για να πάρει επιτέλους βαθμούς και να πάρει γενικά μια κανονική νίκη. Εμείς θα ξεκινήσουμε από την 19η θέση και ελπίζουμε για το καλύτερο στο sprint race. Σήμερα όπου τερματίσουμε στο sprint race εκεί θα ξεκινήσουμε στον αγώνα και ελπίζουμε για ένα καλό αποτέλεσμα στο sprint race αλλά και στον αγώνα. Και για τη στρατηγική στο sprint race δεν έχουμε να πούμε πολλά, ξέρετε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε pit stop και έτσι θα πάμε χωρίς pit stop, αλλά σήμερα δεν θα βάλω τη μαλακή γόμα, σήμερα θα βάλω τη μεσαία γόμα όπως μου προτείνει γενικά η ομάδα, μου προτείνει και τη μαλακή, αλλά είδα ότι κάθε φορά που βάζω τη μαλακή σε sprint race δεν μας πάει καλά το πράγμα και έτσι θα βάλουμε σήμερα τη μεσαία γόμα. Πάμε στην εκκίνηση για το sprint race. Και είμαστε στην εκκίνηση για το sprint race της Ίμολας με 3, 4, 5 κόκκινα φώτα.
Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε μέτρια, πολύ μέτρια, αλλά αμέσως μπαίνουμε στην επίθεση από την αριστερή πλευρά. Στον Πιάστρι κολλάμε εδώ πίσω από τον Φερνάντο Αλόνσο και τον Στρόλ, οι οποίοι έχουν πιάσει όλη την πίστα. Αλλά πάλι βρίσκουμε έναν τρόπο εδώ να χωθούμε από την εσωτερική στην πρώτη στροφή. Περνάμε τις δύο Αλφα, βασικά τις δύο Άστον Μάρτιν, και είμαστε πίσω από την Αλφα Ρωμαίο του Βάλτερη Μπότας, ο οποίος εδώ κάνει λάθος και αμέσως το εκμεταλλεύουμε από την δεξιά πλευρά και τον προσπερνάω. Επιμένει εδώ ο Βάλτερη Μπότας, ο οποίος πρώτη φορά τον βλέπω να κάνει τέτοιο είδος άμυνας, αλλά κατάφερα και τον προσπέρασα και ανέβηκα στην 15η θέση. Εδώ βρήκα μια ευκαιρία να χωθώ από την εσωτερική στον Aitken, ο οποίος Aitken έχασε τη θέση του από τον Yuri Vips. Και γενικά καλά μας πήγε ο πρώτος γύρος. Μπορούσαμε να κερδίσουμε πολύ περισσότερες θέσεις. Δεν κερδίσαμε πάρα πολλές θέσεις. Εδώ καθυστερούν πάρα πολλοί οδηγοί. Εκμεταλλεύουμε την κατάσταση δίπλα-δίπλα με τον Yuri, όχι με τον Jack Aitken. Καταφέρνουμε από την εξωτερική να τον προσπεράσουμε, τον οδηγό της William. Επόμενη στάση όμως είναι ο Kevin Magnussen, ο οποίος είναι στη 13η θέση και έχασε τη θέση του και από τον Yuri Vips, ο οποίος βλέπετε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στον πρώτο γύρο, όπως τα πήγα και εγώ. Εγώ ανέβηκα στην 14η θέση, αυτό στην 12η θέση κυνηγάει τον Ντρούγκοβιτς. Εδώ προσπαθώ να φρέναρω πιο αργά από τον Μάγνουσεν, ίσως να καταφέρουμε να τον προσπεράσουμε μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Όχι, δεν θα το καταφέρουμε, ίσως στην αρχή του δεύτερου γύρου. Ο Βίπς τελικά μπαίνει στα πιτ, μάλλον έχει σπάσει την αεροτομή του, και εδώ κερδίζουμε έτσι μία θέση, κερδίζουμε άλλη μία θέση. Ανεβαίνουμε στην 13η θέση, κολλάμε πίσω από τον Kevin Magnussen, παίρνουμε τα κενά, προσπαθούμε να τον πλησιάσουμε εδώ, να τον προσπεράσουμε, αλλά δεν είμαστε αρκετά κοντά για να κάνουμε κάποια βουτιά, ενώ καθυστερούν πάρα πολύ οι οδηγοί που βρίσκονται μπροστά. Βλέπετε ότι έχει δημιουργηθεί ένα τρενάκι πίσω από τον Μικ Σουμάχερ. Ο Μικ Σουμάχερ άλλη μία φορά δεν έχει καλή εμφάνιση με την Ferrari. Πολύ άσχημα τα πράγματα για τον Μικ Σουμάχερ. Εδώ καθυστερεί πολύ ο Kevin Magnussen. Προσπαθώ να το εκμεταλλευτώ από την εξωτερική. Ανοίγει λίγο την πόρτα ο Kevin Magnussen. Είχαμε καλύτερη έξοδο από την προηγούμενη στροφή. Δίπλα-δίπλα με τον οδηγό της Haas. Έχουμε την εσωτερική για την επόμενη στροφή και εδώ θα ελέγξουμε την κατάσταση. Αναγκάζεται ο Kevin Magnussen να ανοίξει τη γραμμή του και τον προσπερνάμε και ανεβαίνουμε πλέον στην 12η θέση. Κυνηγάμε τώρα τον Ντρούγκοβιτς, ο οποίος είχαμε πολλές μάχες μαζί του στην Βραζιλία. Ελπίζω σήμερα να μην έχουμε και τις ατυχίες που είχαμε μαζί του στην Βραζιλία και να καταφέρουμε να τον προσπεράσουμε. Φτάνουμε τώρα εδώ στις τελευταίες στροφές του δεύτερου γύρου. Πίσω από τον Ντρούγκοβιτς πιέζω. Έχω ανοιχτό το ERS. Θα έχουμε και DRS από τον τρίτο γύρο και μετά, και ίσως να μπορέσουμε να κερδίσουμε και άλλες θέσεις. Φτάνουμε τώρα προτελευταία στροφή. Τελευταία στροφή, βγαίνουμε σιγά σιγά από την τελευταία στροφή, κολλάμε πίσω από τον Ντρούγκοβιτς, ανοίγουμε κατευθείαν το ERS, παίρνουμε και το slipstream από αυτό να δούμε αν θα μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε, αν έχουμε την τελική ταχύτητα να τον προσπεράσουμε. Έχουμε κολλήσει εντελώς πίσω του, να δούμε από ποια μεριά θα κάνουμε την κίνηση. Θα κάνουμε την κίνηση από την δεξιά πλευρά, δίπλα-δίπλα με τον οδηγό της Haas. Καταφέρνουμε εδώ από την εξωτερική να τον προσπεράσουμε. Ναι, ίσα-ίσα καταφέραμε χωρίς επαφή να τον προσπεράσουμε και ανεβαίνουμε στην 11η θέση πλέον πίσω από τον Leclerc. Και αυτόν είχαμε πολλές μάχες μαζί του στην Βραζιλία. Γρήγορος ο Leclerc με την Alfa Romeo. Να δούμε πότε θα τον πιάσουμε, αν μπορούμε να τον πιάσουμε, γιατί τώρα κατάφερε να ξεμακρύνει λιγάκι λόγω της μάχης που είχαμε τον Ντρούγκοβιτς και ότι πήραμε την τόσο ανοιχτή γραμμή στην πρώτη στροφή. Πήρε μια μικρή ανάσα ο Leclerc από εμάς και να δούμε αν μπορούμε να τον προσπεράσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εδώ ο Leclerc όμως καθυστερεί. Ο Leclerc καθυστερεί και τον προσπερνάμε γιατί έχει μηχανική βλάβη και εγκαταλείπει από μηχανική βλάβη αυτή τη στιγμή ο Leclerc. Εδώ μεγάλη ευκαιρία ήταν για εμάς να τον προσπεράσουμε. Ανεβήκαμε στην 10η θέση στο sprint race εδώ στην Ίμολα και πλέον είμαστε πίσω από τον Armstrong. Λίγο πίσω από τον Armstrong, έχει κερδίσει λίγη διαφορά από εμάς, αλλά πλέον είμαστε στην δεκάδα. Θέλουμε άλλες δύο θέσεις για να καταφέρουμε να μπούμε μέσα στους βαθμούς στην Ίμολα στο sprint race, αλλά πάει πάρα πολύ καλά για εμάς μέχρι τώρα αυτός ο αγώνας. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, να κερδίσουμε και άλλες θέσεις, να έχουν και ατυχίες και οι υπόλοιποι οδηγοί. Μπαίνουμε σιγά σιγά στον τέταρτο γύρο που βλέπετε εδώ, δεν είμαστε κοντά στον Armstrong για να μπορέσουμε να του επιτεθούμε. Υπάρχουν κίτρινες σημαίες μπροστά και safety car και ο Sainz. Ο Sainz είναι εκτός πίστας. Ο Sainz είναι εκτός πίστας, δεν εγκαταλείπει, αλλά μάλλον είχε κάποια επαφή με τα προπορευόμενα μονοθέσια και αυτή τη στιγμή ο Carlos Sainz βγάζει safety car, πέφτει στις πίσω θέσεις. Αν έχει σπάσει και η αεροτομή θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τον ίδιο
και έχουμε ένα safety car το οποίο φεύγει στον έκτο γύρο και κατευθείαν πάμε στην επανεκκίνηση. Έχουν μηδενιστεί οι αποστάσεις. Εγώ κατευθείαν μπαίνω στην επίθεση στον Armstrong από την δεξιά πλευρά. Είμαστε δίπλα-δίπλα με τον οδηγό της Alpha Tauri που βλέπετε εδώ προσπαθεί να κρατήσει τη θέση του. Έχω την εξωτερική για την πρώτη στροφή. Εδώ φρενάρω πιο νωρίς από τον Armstrong, ο οποίος χώθηκε από την εσωτερική στον Ντάνι Ρικάρντο που καταφέρνει για την ώρα να παραμείνει μπροστά από τον Armstrong. Όχι, καταφέρνει ο Armstrong να περάσει τον Ρικάρντο. Εγώ προσπαθώ να το εκμεταλλευτώ εδώ με τον Ρικάρντο. Είμαστε δίπλα-δίπλα με τον οδηγό της Alpine από την εξωτερική μπαίνοντας στο chicane. Θα προσπαθήσουμε να τον προσπεράσουμε. Δεν το καταφέρνουμε για την ώρα να τον προσπεράσουμε. Δυστυχώς τον Ντάνι Ρικάρντο, ο οποίος καταφέρνει και παραμένει μπροστά μας. Θα προσπαθήσουμε βέβαια να τον προσπεράσουμε στη συνέχεια. Έχουμε καλύτερο ρυθμό εδώ. Βλέπετε, έχουμε πολύ καλύτερη τελική ταχύτητα. Χωνόμαστε από την εσωτερική πλευρά και το καταφέρνουμε να τον αναγκάσουμε να ανοίξει τη γραμμή του και να τον προσπεράσουμε. Και ανεβαίνουμε στην 8η θέση. Είμαστε πλέον μέσα στους βαθμούς λόγω του λάθος του Carlos Sainz. Καταφέραμε και μπήκαμε μόνο με μία προσπέραση στην 8η θέση που ήμασταν στην 10η πριν κάνει λάθος ο Carlos Sainz. Και ο Carlos Sainz είναι στην 18η θέση. Τώρα μένει να παραμείνουμε μπροστά από τον Ντάνι Ρικάρντο, να καταφέρουμε να πιάσουμε τον Armstrong και τον Μικ Σουμάχερ και τους υπόλοιπους οδηγούς και να τερματίσουμε όσο πιο υψηλά γίνεται, έτσι ώστε στον αγώνα να έχουμε δυνατότητα να τα πάμε ακόμα καλύτερα. Βλέπετε εδώ, φτάνουμε στην τελευταία στροφή του 7ου γύρου. Θα πιέσουμε όσο περισσότερο γίνεται να φτάσουμε τον Armstrong, αλλά εμείς θα πάμε κατευθείαν μάλλον στο τέλος του αγώνα, γιατί δεν καταφέρνουμε και πάρα πολλά από εδώ και πέρα. Έχουμε ξεμείνει από ERS, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι έχουμε ξεμείνει από ERS και για την ώρα δεν δείχνω να μπορώ να ακολουθήσω τον Armstrong, ο οποίος βρίσκεται μπροστά μας. Έχουμε κίτρινες σημαίες μπροστά, κάτι έχει συμβεί. Έρχεται ο Ρικάρντο εδώ από την εσωτερική πλευρά, προσπαθεί να ρίξει μια ματιά και έχουμε τον Sebastian Vettel που εγκαταλείπει από μηχανική βλάβη. Ο Sebastian Vettel εγκατέλειψε από μηχανική βλάβη και ανεβαίνουμε έτσι στην 7η θέση. Άλλη μια κερδισμένη θέση για εμένα και πολύ τυχερός εννοείται σήμερα στο sprint race. Κάποιοι θα λέγατε ότι είμαι κολόφαρτος, εγώ θα πω ότι είμαι πολύ κολόφαρτος, γιατί κερδίσαμε απίστευτα πολλές θέσεις και νομίζω καλύτερα μέχρι τώρα δεν μπορούσε να μας πάει. Βέβαια, μέχρι να τελειώσει ο αγώνας έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί σε έναν αγώνα, μπορεί να έρχονται τα πάνω κάτω μέσα σε μία στιγμή. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος του 8ου γύρου, δεν έχουν απομείνει πάρα πολλοί γύροι μέχρι να ολοκληρωθεί το Grand Prix εδώ στην Imola. Πηγαίνουμε κατευθείαν στον τελευταίο γύρο που δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Παραμένουμε στην 7η θέση πίσω από τον Armstrong, ο οποίος κατάφερε να απομακρυνθεί από εμάς, αλλά θα τερματίσουμε στην 7η θέση και στον αγώνα θα ξεκινήσουμε από την 7η θέση, που με μια καλή κίνηση μπορούμε να βρεθούμε σε πάρα πολύ καλή θέση να διεκδικήσουμε βάθρο, νίκη, ποτέ δεν ξέρεις. Περνάμε όμως τώρα τη γραμμή τερματισμού. 7η θέση στο sprint race, πήραμε 2 βαθμούς, πολύτιμη βαθμή για την McLaren και δείχνουμε ότι για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα είμαστε ανταγωνιστικοί από τέρμα πίσω που ξεκινάμε. Και μακάρι να συνεχίσουμε να είμαστε έτσι ανταγωνιστικοί μέχρι να γίνει πολύ γρήγορο το μονοθέσιο. Βλέπετε εδώ, Λάντο Νόρις τερμάτισε στην 3η θέση, πρώτο βάθρο για τη McLaren θεωρητικά, αλλά στο sprint race δεν μετράει το βάθρο και έτσι δεν θα ανεβεί σε κανένα βάθρο. Max Verstappen κέρδισε το sprint race, δεύτερο συνεχόμενο sprint race που καταφέρνει και κερδίζει. Παρακαλάει και για μία νίκη στον κανονικό αγώνα. Θα πάμε τώρα και στον κανονικό αγώνα, που δυστυχώς σήμερα στον κανονικό αγώνα, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα έχουμε από την αρχή μέχρι το τέλος δυνατή βροχή. Αυτό δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο για εμένα, γιατί σας έχω πει στην αρχή του επεισοδίου ότι δεν θέλω βροχή σε αυτή την πίστα και έγινε ακριβώς το αντίθετο. Θα έχουμε βροχή. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο στον αγώνα. Ξεκινάμε από μια πολύ υψηλή θέση και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη στρατηγική που ξέρετε ότι κάνω συνήθως στην βροχή. Να μην κάνουμε pit stop και έτσι ίσως να βρεθούμε σε μια πολύ καλή θέση. Μακάρι να μας βγει αυτό, μακάρι να καταφέρουμε να διατηρήσουμε τα ελαστικά ζωντανά μέχρι το τέλος για να μην χρειαστεί να κάνουμε pit stop. Είναι ένα ρίσκο, αλλά είναι ένα ρίσκο που μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Βέβαια, όλα εξαρτάται και από την εγκίνηση που θα κάνουμε, γιατί αν πεταχτούμε στην πρώτη θέση, θα κάνουμε σίγουρα pit stop μαζί με τους υπόλοιπους οδηγούς, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία μετά το pit stop να ξαναβρεθούμε στην πρώτη θέση. Το θέμα είναι να συγχρονιστούμε σωστά πότε μπαίνουμε στα pit. Πάμε να δούμε από ποια θέση ξεκινάει ο κάθε οδηγός, μήπως υπάρχει κάποια ποινή. Πρώτος Max Verstappen, δεύτερος ο Lewis Hamilton. Βλέπετε εδώ τους δύο αντιπάλους για άλλη μια φορά βρίσκονται μεταξύ τους στην πρώτη σειρά εκκίνησης. Τρίτος ο Λάντο Νόρις, τέταρτος ο Τζορτζ Ράσελ, πέμπτος ο Μικ Σουμάχερ, έκτος ο Άρμστρονγκ και στην 7η θέση βρίσκομαι εγώ. Θα δούμε και τους υπόλοιπους εννοείται οδηγούς και εμείς ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να τα πάμε καλά στην εκκίνηση, να έχουμε έναν καθαρό αγώνα χωρίς προβλήματα. Χρειαζόμαστε τυχερές στιγμές, εννοείται ένα safety car θα ήταν
πολύτιμο εδώ σε αυτή την πίστα που θα υπάρχει και βροχή, γιατί ένα safety car σημαίνει ότι μπορεί να είναι και ένα δωρεάν pit stop. Sebastian Vettel στην πρώτη τελευταία θέση θα ξεκινήσει με το Leclerc στην τελευταία θέση. Δυστυχώς λόγω της μηχανικής βλάβης που είχαν έβαλαν ένα έξτρα εξάρτημα και έτσι θα ξεκινήσουν με ποινή. Θα ξεκινήσουν από τις τελευταίες θέσεις με ποινή. Ούτως ή άλλως δεν είχαν τελειώσει τον αγώνα τους στο sprint race και πάλι θα ξεκινούσαν από τις τελευταίες θέσεις. Άρα βλακίες είπα αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, η στρατηγική όπως σας έχω πει θα είναι χωρίς pit stop για εμένα. Θα το ρισκάρω, θα το προσπαθήσω να πάω μέχρι το τέλος και ελπίζουμε για το καλύτερο και ότι μπορούμε να βρεθούμε σε μια πολύ καλή θέση. Κάτι άλλο δεν έχουμε να πούμε εδώ. Πάμε σιγά σιγά στην εκκίνηση για το Grand Prix της Ίμολας. Και είμαστε στην εκκίνηση για το Grand Prix της Ίμολας με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε μέτρια. Όχι, ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά στη σχέση με τον Μικ Σουμάχερ και μπαίνουμε αμέσως στην επίθεση από την αριστερή πλευρά. Εδώ ο Τζορτζ Ράσελ μας κλείνει την πόρτα στα μούτρα από την αριστερή πλευρά. Όμως κρατάμε την ιστορική για την επόμενη στροφή. Χωνόμαστε εδώ από την ιστορική. Ο Ράσελ πέφτει πάνω μας και μας πάει τα πλαϊνά αυτή τη στιγμή. Εδώ ο Ράσελ πάρα πολύ επιθετικός, ενώ ο Λούις Χάμιλτον έχει περάσει την πρώτη θέση. Δεύτερος ο Verstappen. Περνάμε τώρα και τον Λάντο Νόρις. Ανεβήκαμε στην τρίτη θέση, φοβερή εκκίνηση κάναμε, αλλά μας έκανε μεγάλη ζημιά εδώ ο Τζορτζ Ράσελ με την επαφή που είχαμε και δυστυχώς θα έχουμε ζημιά στο μονοθέσιο. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να κρατήσουμε καλό ρυθμό, ενώ ο Λούις Χάμιλτον βρίσκεται στην πρώτη θέση, δεύτερος ο Μακ Βερστάπεν και τρίτος εγώ. Θα πιέσω όσο μπορώ τώρα στον πρώτο γύρο μπας και καταφέρουμε να κερδίσουμε και άλλες θέσεις. Είμαστε σε θέση για βάθρο αυτή τη στιγμή. Πολύ καλό αυτό για εμάς. Είχαμε φοβερή εκκίνηση τελικά, παρόλο που μας έκλεισε μία φορά ο Τζορτζ Ράσελ και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κίνηση και από την αριστερή πλευρά. Και μετά είχαμε και την επαφή μαζί του στην πρώτη στροφή. Ο Τζορτζ Ράσελ που κατάφερε να περάσει τον Λάντο Νόρις. Εδώ έχουμε λίγο άτσαλη έξοδο από την προηγούμενη στροφή, γιατί γλιστρούσε το μονοθέσιο και καταφέρνει έτσι ο Λούις Χάμιλτον και ο Μακ Βερστάπεν να απομακρυνθούν και εμείς να δεχόμαστε επίθεση από την πολύ γρήγορη Mercedes του Τζορτζ Ράσελ. Ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος πολύ επιθετικός όπως και στην πραγματικότητα και πολύ επικίνδυνος όπως και στην πραγματικότητα, εδώ χτύπησε πάνω μας και μας έσπασε τα πλαϊνά και εννοείται τώρα θα δυσκολευτούμε λιγάκι με το χτυπημένο μονοθέσιο. Να δούμε όμως τώρα εδώ. Έρχεται ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος είχε φοβερή έξοδο από την προηγούμενη στροφή. Κολλάει πίσω μου, παίρνει τα κενά, αλλά δεν έχει την τελική ταχύτητα να με απειλήσει και έτσι καταφέρνω και κρατιέμαι ακόμα μπροστά από τον οδηγό της Mercedes, ο οποίος βλέπετε εδώ επιμένει, πιέζει, αλλά δεν μπορεί να με φτάσει. Και εγώ πιέζω για να φτάσω τους δύο πρώτους. Δεν το καταφέρνω βέβαια για την ώρα. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, μάλλον σήμερα θα δώσουμε μια πολύ σκληρή μάχη για αυτή την τρίτη θέση, γιατί ο Τζορτζ Ράσελ αυτή τη στιγμή πιέζει να μας προσπεράσει. Ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος όπως είδατε ήταν πολύ επιθετικός και συνεχίζει και είναι πάρα πολύ επιθετικός και προσπαθεί να μας προσπεράσει εδώ, προσπαθεί να βρει μια ευκαιρία να κάνει την επίθεσή του. Ελπίζω ο Λάντο Νόρις να αρχίσει σιγά σιγά να κάνει την δική του μάχη για να καταφέρει να μας βοηθήσει λιγάκι, αλλά εδώ κάνω λίγο λάθος και αμέσως το εκμεταλλεύεται ο Τζορτζ Ράσελ και μας προσπερνάει και περνάει αυτό στην τρίτη θέση. Μας έχει πιάσει στον ύπνο εδώ ο Ράσελ και το εκμεταλλεύτηκε αμέσως και μας προσπέρασε. Τώρα είμαστε στο έλεος του Λάντο Νόρις, ο οποίος δεν έκανε τη δουλειά του όπως περίμενα να την κάνει και ο Ράσελ έχει βρεθεί στην τρίτη θέση. Να δούμε πότε θα μπορέσουμε να του επιτεθούμε, γιατί είχαμε πολύ καλή έξοδο από το προηγούμενο σικέιν. Ο Ράσελ προσπαθεί εδώ να κρατήσει τη θέση του. Εννοείται ότι θα είναι λίγο δύσκολο να καταφέρουμε να τον προσπεράσουμε, εκτός αν είμαστε στη μεγάλη ευθεία. Στις στροφές είναι λίγο πιο δύσκολο μέσα στη βροχή. Τώρα μπαίνουμε στη μεγάλη ευθεία τερματισμού. Επιταχύνουμε για άλλη μια φορά. Ο Ράσελ είχε καλύτερη επιτάχυνση από εμένα και απομακρύνεται αμέσως. Προσπαθώ να τον πλησιάσω, να πάρω το slipstream από αυτόν. Θα είναι λίγο δύσκολο να καταφέρουμε να το φτάσουμε μέχρι το τέλος της ευθείας, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη ευθεία. Το πλησιάζουμε εδώ, φρενάρουμε πολύ αργά, αλλά δεν ήταν αρκετό να καταφέρουμε να το επιτεθούμε και δυστυχώς εδώ χάνουμε τον έλεγχο του μονοθεσίου και δυστυχώς όχι, έπεσε πάνω μου ο Armstrong. Όχι, ο Armstrong, ποιος ήταν, μια χάση έχει πέσει πάνω μου και εγκαταλείπουμε. Απίστευτο, εκεί που νόμιζα ότι θα μπορέσουμε να πιάσουμε τον Τζορτζ Ράσελ, εν τέλει το χάσαμε, έπεσε πάνω μου και εγκαταλείψαμε. Σε έναν αγώνα που δείχνανε τα πράγματα ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά, είχαμε εγκατάληψη από ένα οδηγικό λάθος, ότι πάτησα λίγο πιο άτσαλα πάνω στο κέρμπ και
Κρίμα, κρίμα, γιατί σήμερα μπορούσαμε να παλέψουμε για ένα βάθρο εδώ με τον Ράσελ, με τον Νόρις, ίσως με τον Χάμιλτον, με τον Verstappen. Να δούμε πώς θα πήγε τελικά ο Verstappen. Όχι, για άλλη μια φορά ο Verstappen δεν πήρε νίκη και νομίζω δεν είναι καν στο βάθρο, γιατί είδαμε τον Λάντο Νόρις να χαιρετάει τον Μακ Verstappen, τον Lewis Hamilton. Αλλά κρίμα για εμάς, γιατί είχαμε τη φοβερή εκκίνηση, το φοβερό sprint race εδώ στην Ίμολα και δεν καταφέραμε να το εκμεταλλευτούμε. Κάναμε ένα οδηγικό λάθος και από το πουθενά όλα εξαφανίστηκαν. Μία εγκατάλειψη και δεν πήραμε ούτε έναν βαθμό. Ευτυχώς κουβάλισε την ομάδα ο Λάντο Νόρις. Ο Λάντο Νόρις, ο οποίος τερμάτισε στην τρίτη θέση, πρώτος ο Lewis Hamilton, δεύτερος ο George Russell και τρίτος ο Λάντο Νόρις. Πού είναι ο Max Verstappen? Ο Max Verstappen για τέταρτο συνεχόμενο αγώνα δεν παίρνει νίκη. Και εννοείται σήμερα και εμείς δεν πήραμε τίποτα. Μπορούσαμε ίσως να πάρουμε το πρώτο μας βάθρο. Πήραμε το πρώτο βάθρο σαν ομάδα με τον Λάντο Νόρις, αλλά και πάλι δεν είναι ευχάριστα τα νέα. Κρίμα για το οδηγικό λάθος. Όπως έλεγα, αν έχουμε βροχή σε αυτή την πίστα, γλιστράει πολύ. Σήμερα γλίστησα και εγκατέλειψα. Και όπως βλέπετε εδώ, δεν καταφέραμε να πάρουμε πάνω από 2 βαθμούς σε προσωπικό επίπεδο. Τουλάχιστον ο Λάντο Νόρις κατάφερε να πάρει τους 15 βαθμούς στον αγώνα και αυτό σίγουρα βοηθάει την ομάδα, αλλά έπρεπε και σήμερα εμείς να καταφέρουμε να τερματίσουμε στο βάθρο. Έπρεπε να το καταφέρουμε. Κρίμα. Μεγάλο κρίμα, δεν πειράζει. Άλλη φορά. Ντρούγκοβιτς ήταν τελικά αυτός που έπεσε πάνω μου και την πλήρωσε και ο Φερνάντο Αλόνσο. Όχι, ο Φερνάντο Αλόνσο και ο Μακ Βεστάπεν εγκατέλειψαν αργότερα από μηχανική βλάβη. Κακή εμφάνιση από τον Max Verstappen μέχρι τώρα μέσα στη σεζόν. Και βλέπετε πλέον πρωτοπόρο στο πρωτάθλημα με μόλις μία νίκη, ο Lewis Hamilton κατάφερε να περάσει τον Sebastian Vettel και τον έχει αφήσει πίσω 13 βαθμούς. Πολύ καλός ο Lewis Hamilton. Και εμείς πέσαμε στην 7η θέση πίσω από τον Lando Norris. Και τη βαθμολογία των ομάδων, όπως βλέπετε εδώ, φτάνουμε σιγά σιγά στην μέση τη σεζόν και δείχνουν τα πράγματα ότι δεν τα πάμε πάρα πολύ καλά για άλλη μια φορά στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Αλλά όπως βλέπετε φτάνουμε στο τέλος ενός επεισοδίου. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix, που θα είναι το Grand Prix του Μαϊάμι στις ΗΠΑ. Και μέχρι τότε, ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!